αργινόντα. Μη φανταστείτε ότι είναι καμία νέα χωματερή του Δήμου. Είναι σκουπίδια ημερών αφημένα, η δυσοσμία είναι ιδιαίτερα έντονη. Υπάρχει εδώ ένας κάδος υπερπλήρης και βρήκα βέβαια την ευκαιρία όλοι αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι, ασυνείδητοι να ρίχνουν τα σκουπίδια τους. Και κοιτάξτε τώρα μία αντίφαση. Ακριβώς σε αυτό εδώ το αποτρόπιο θέμα υπάρχει και η πινακίδα. Λέει, κάλυμνος είναι το σπίτι μας, ας το διατηρήσουμε καθαρό. Αυτό είναι. Βλέπετε. Βλέπετε την ασυνειδησία. Από την άλλη πλευρά βέβαια οφείλω να πω ότι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, πάνω από 20 μέρες είναι τα σκουπίδια όπως μου λένε εδώ περίοικοι, θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να έρθει. Τώρα πώς ξέφυγε από τον Αντιδήμαρχο τον Παντελή τον Ζωήδη αυτή η εικόνα, είναι απορίες άξιων. Έκκληση λοιπόν. Μετά από αυτό το ρεπορτάζ πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η υπηρεσία. Εδώ χρειάζεται και απολύμανση. Η δυσοσμία είναι έντονη. Αλλά και ο κύριος Νιστάζος που αδειάζει ως εργολάβος αυτά τα υπόγεια σημεία θα πρέπει να έρθει και αυτός να αδειάσει, αλλά είναι ένα θέμα απαράδεκτο. Και αν κάποιος έχει την απορία πού βρίσκεται αυτό το σημείο ρύπανσης, δυσοσμίας, είναι ακριβώς δίπλα στο δρόμο που φεύγει προς τον εμποριό. Θα πούμε στο Δήμο να γρηγορεί και να καθαρίσει αυτό το μελανό σημείο για την Κάλυμνο. Και για τον πολιτισμό μας βέβαια.